Το ράγκμπι δεν είναι και τόσο διαδεδομένο άθλημα στην Ελλάδα. Λίγοι γνωρίζουν τους κανόνες και ακόμη λιγότεροι ασχολούνται με αυτό. Εδώ και χρόνια όμως λειτουργούν στη χώρα μας διάφοροι όμιλοι, ενώ Έλληνες ομογενείς κάνουν εθελοντικές προσπάθειες για να διαδοθεί το άθλημα αυτό, που στο εξωτερικό είναι αρκετά αγαπητό. Μια ομάδα εθελοντών από τη Γαλλία και άλλες χώρες του εξωτερικού προσπαθεί να διαδώσει το ράγκμπι στην Ελλάδα. Δυστυχώς ακόμα δεν είναι πολύ διαδεδομένο, αλλά εμείς προσπαθούμε να γίνει πιο γνωστό και πρέπει όλος ο κόσμος να ξέρει ότι έχουμε και εθνική Ελλάδος και ένα πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Από το 2007 διοργανώνονται κάθε χρόνο εκδηλώσεις στο δημοτικό γήπεδο στα Αγγλικά Νερά και με την ευκαιρία γίνονται και αγώνες ράγκμπι για παιδιά από 5 έως 15 ετών αλλά και για μεγαλύτερους. Φέτος παραβρέθηκαν περισσότεροι από 500 φίλοι του αθλήματος κάθε ηλικίας. Ξεκίνησε το 2007 από μια ιδέα για να μαζευτούν όλοι οι άνθρωποι που αγαπάνε το ράγκμπι και να το κάνουμε μια γιορτινή μέρα, να περάσουμε μια ωραία αθλητική και φιλική και οικογενειακή ημέρα. Στη Γαλλία ένα άθλημα που παίζεται πάρα πολύ, παντού, ειδικά στη Τουλούς και Μασσαλία ας πούμε, αλλά στην Ελλάδα βασικά δεν το παίζουν πολύ. Γιατί δεν ξέρουν πολύ τη διαφορά ανάμεσα γαλλικού ράγκμπι και αμερικάνικου. Στις φετινές εκδηλώσεις που ήταν υπό την αιγίδα της γαλλικής πρεσβείας συμμετείχαν και παιδιά από την Κιβωτό του κόσμου.